Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχεία στη Δυτική Ελλάδα φέρνουν στο φως τα επίσημα στοιχεία της τοπικής ελληνικής αστυνομίας. Η μείωση το πρώτο εξάμηνο ξεπερνά το 20%, ενώ μειωμένος είναι και ο συνολικός αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους στην περιοχή όπου αστυνομεύει η υπηρεσία μας, έχουμε μία μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά περίπου ένα 20%. Συγκεκριμένα το 2015 μέχρι και το τέλος Ιουνίου είχαμε 12 νεκρούς, φέτος έχουμε 10. Ευελπιστούμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα να συνεχίσει μέχρι το τέλος της χρονιάς και όχι μόνο, γιατί πράγματι είναι κρίμα και να χάνονται ανθρώπινες ζωές στον δρόμο και πολλές φορές εντελώς ανέτεια. Από την πλευρά της τροχέας η έλεγχη είναι αυξημένη στο εθνικό οδικό δίκτυο καθώς και εντός της πόλης. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Η υπηρεσία μας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων διενεργεί καθημερινά, πρωί, απόγευμα, αλλά και το βράδυ, ελέγχους τόσο στο κέντρο της πόλης και στις περιφέρειες της πόλης, όσο και στο εθνικό δίκτυο προς τον πύργο, στη νέα Εθνική Οδό, αλλά και στην παλιά Εθνική Οδό προς Έγιο, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων και γεωταχή πολιτών που κατευθύνονται στις κοντινές παραλίες, αλλά εκεί έχουμε ως γνωστό και έργα ανακατασκευής της Ιόνιας της Ολύμπιας Οδού και κίνηση πολλών φορτηγών. Διενεργούμε λοιπόν κάθε μέρα εκεί ελέγχους και για υπέρβαση ορίου ταχύτητας και για την κανονικό προσπέρασμα, για χρήση της ζώνης ή του κράνους και κυρίως επίσης για την χρήση κινητού που έχει διαπιστωθεί ότι είναι μια παράβαση η οποία οδηγεί συχνά σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα καθώς αναποσπά την προσοχή των οδηγών. Η διοικητής της τροχαίας Πατρών κάνει ειδική αναφορά στη χρήση του κράνους από τους οδηγούς δικύκλων, αφού εκεί καταγράφονται οι περισσότερες παραβάσεις, αλλά και στην χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Με τα αποτελέσματα που είχαμε το 2015 στα θανατηφόρα ατυχήματα, θα λέγαμε ότι η παράβαση εκείνη στην οποία θα πρέπει να εστιάσουμε και εμείς και εστιάζουμε σαν υπηρεσία, αλλά και οι πολίτες, είναι η χρήση του κράνους. Και το λέω αυτό διότι το 2015 στο σύνολο των νεκρών από τροχαία ατυχήματα η πλειοψηφία ήταν οδηγοί δικύκλων, οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν χρήση κράνους. Και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Οπότε εμείς έχουμε εντείνει τους ελέγχους για τη χρήση του κράνους και σύσταση της υπηρεσίας μας πως όλους τους χρήστες των δικύκλων, οδηγούς και αναβάτες, είναι αυτή ακριβώς η συμμόρφωσή τους προς τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Η χρήση του κράνους, ακόμα και στην πιο κοντινή απόσταση. Αυτό που για ακόμη μια φορά αναφέρεται είναι πως οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάντα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο βασικός κανόνας που οδηγεί βεβαίως στην ασφαλή οδήγηση είναι η τήρηση των διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούμε υπό την επίρρεια μέθης. Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε το όριο ταχύτητας ή τουλάχιστον να μην το υπερβαίνουμε σε βαθμό τέτοιο που να οδηγεί σε κίνδυνο πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Όπως είπαμε, η χρήση του κινητού είναι μια άλλη αιτία πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων και θα πρέπει αυτό να περάσει στο υποσυνείδητό μας, ότι δεν μπορούμε να οδηγούμε και συγχρόνως να μιλάμε στο τηλέφωνό μας. Η χρήση της ζώνης, τότε κανονικό προσπέρασμα, παραβίαση των ερυθρών σηματοδοτών, καθώς παρατηρείται ότι πολλά ατυχήματα συμβαίνουν εντός του αστικού ιστού και οφείλονται και στην απροσεξία των οδηγών, αλλά και στη μη συμμόρφωσή τους προς τις πινακίδες σήμανσης.